Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη οδηγό του Hobby Free Time. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια φωτογραφία σε απεικόνιση. Δηλαδή να βάλουμε αυτή τη φωτογραφία την επάνω που έχουμε πάρει εμείς τώρα για παράδειγμα, να τη βγάλουμε σε ένα frame ώστε να μοιάζει με απεικόνιση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα βασικά που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα layer background, το οποίο θα το ξεκλειδώσω εγώ από τώρα, πατώντας διπλό κλικ πάνω του. Αυτό είναι το όνομα, θα ξαναονομάσουμε πάλι background για να μην μπερδευόμαστε. Είναι καλό να ονομάζουμε τα layer μας ώστε να μην μπερδευόμαστε. Και πατάμε OK, παραμένει το χρώμα άσπρο το background. Έπειτα πρέπει να έχουμε σε νέο layer τη φωτογραφία που θέλουμε εμείς να επεξεργαστούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε επιλέξει αυτή τη φωτογραφία. Ξεκινάμε. Έχοντας, να συγγνώμη πριν ξεκινήσουμε και το είπα κιόλας, να μετανομάσουμε λίγο το layer μας, θα μετανομάσουμε image στα FM1. Επιλέγουμε το layer image και πάμε στα φίλτρα και ψάχνουμε να βρούμε το φίλτρο Blur Smart Blur. Τώρα, περιμένουμε λίγο να ανοίξει γιατί είναι και βαρύ. Είναι ένα από τα βαριά φίλτρα του Photoshop. Επιλέγουμε το radius να είναι στο 100, το threshold πάλι στο 100, quality να είναι high και το mode στο normal. Αφού επιλέξουμε όλα αυτά, πατάμε OK. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το επόμενο μας ζήτημα τώρα είναι να πάμε πάλι στα φίλτρα, στο να δώσουμε λίγο πιο ζωντανή στα χρώματα και πιο φωτεινό. Θα πάμε στο Sharpen και Unsharp Mask. Εδώ τώρα, για να δώσουμε τα σωστά βάση αυτό το Smart Blur που κάναμε, τα καλά χαρακτηριστικά που μπορώ να του δώσω που θα βάλω εγώ είναι Amount να είναι στο 60, Radius στο 80 και το Threshold στο 0. Τώρα μπορείτε να παίξετε κι εσείς ανάλογα που θέλετε, αλλά εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη τουλάχιστον φωτογραφία αυτά είναι τα σωστά που μπορούν να βγουν. Και επιλέγουμε OK. Και όπως βλέπετε δόθηκε μια ζωντανή φωτογραφία και χρώμα. Και φωτεινότητα βασικά. Το επόμενο βήμα είναι τώρα να φτιάξουμε το frame που θέλουμε. Φτιάχνουμε ένα νέο layer, το ονομάζουμε frame. Παίρνουμε το rectangle marquee tool, το φτιάχνουμε όσο το δυνατόν πιο κεντρικά. Εντάξει, στην περίπτωση που μας πετύχει λίγο καλά, πάμε πάλι πίσω στο χειδόρι και ξαναφτιάχνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά. Τώρα, επιλέγετε άσπρο χρώμα, πάτε στο Paint Bucket και το βάφετε άσπρο. Πατάτε Select, Deselect και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, πάμε στο Frame, μπαίνουμε στα Layer Properties, πατάτε διπλό κλικ εδώ στην άκρη και επιλέγουμε Drop Shadow. Στο Drop Shadow, το Blend Mode θα πρέπει να είναι στο Multiply και το χρώμα μαύρο. Το opacity θα το μειώσουμε στο 55%. Το angle θα είναι στο 91. Distance στο 1. Spread στο 0 και size στο 4. Στη συνέχεια πάμε στο ίδιο, στα ίδια στο style, πάμε στο stroke. Μπαίνουμε στη στιγμή στο stroke. Το size θα πρέπει να είναι στο 15. Το position στο inside. Blend Mode Normal, Opacity 100%, Fill Type Call και το χρώμα τώρα. Το χρώμα τώρα θα πρέπει εδώ να παίζουν λίγο με υποχρώσεις του γκρι, μιας και το frame το έχουμε κάνει άσπρο. Και βασικά άσπρο θα πρέπει να είναι. Θα παίξουμε σαν αποχρώσεις του γκρι. Τώρα μπορεί να παίξει με πιο πρόχρωση σας αρέσει, αλλά εγώ θα σας δώσω τώρα μια item εδώ πέρα. Το οποίο θα είναι, γράφεται εδώ κάτω, που έχει τη δίεση. Γράφετε F3, F3, F3. Και όπως βλέπετε βγαίνει αυτό το χρώμα. Πατάμε OK και OK. Και όπως βλέπετε το frame μας είναι έτοιμο. Τώρα, πώς θα περάσουμε τη φωτογραφία μας στο frame. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι να φέρουμε το image πάνω από το frame και πατώντας εδώ στην επιλογή στην άκρη επιλέγουμε Create Clipping Mask. Και όπως βλέπετε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, παίρνουμε το Move Tool
και το μεταφέρουμε λίγο πιο κάτω τη φωτογραφία, δεξιά-αριστερά, ανάλογα που εμείς θέλουμε να κεντραριστεί η φωτογραφία. Εγώ θα την βάλω κάπου εδώ. Θα το αφήσουμε έτσι. Τώρα, το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο Hobby Free Time. Θα πάμε στις μεταφορτώσεις. Θα πάμε στις φωτογραφίες, στα προγράμματα φωτογραφίες. Και θα κατεβάσουμε το Folds Grading for Photoshop. Αφού λοιπόν το κατεβάσουμε, για να το φορτώσετε, επιλέγετε το Gradient Tool. Θα πάτε εδώ, θα πατήσετε Load Gradients, βρίσκετε που το έχετε βάλει το Fold Gradient και πατάτε Load. Αφού γίνει Load, θα σας ανοίξει εδώ. Το επιλέγουμε. Φτιάχνουμε ένα νέο layer. Το οποίο θα το ονομάσουμε Folds. Και εδώ τώρα στο layer, πάμε στο CAD. Πάμε, πατάμε κατεβημένο πλήκτρο το control, πατάμε στο frame ώστε να το επιλέξει και είμαστε πάλι στο Folds και με το gradient tool τραβάμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο. Και όπως λέμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μη σας τρομάζει αυτό που έγινε, θα δείτε τώρα πώς θα αλλάξει. Στο Folds πάμε και μειώνουμε το opacity στο 25%. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μια brush, το brush tool, να επιλέξουμε από τα presets το basic brushes, να μας βγάλει εδώ το basic brushes και θα δούμε, θα επιλέξουμε αυτό που λέει 100, δηλαδή 100 pixel. Το χρώμα, το four color, το δικό μας θα πρέπει να είναι στο μαύρο. Πάμε κάτω κάτω στο layer background που έχουμε φτιάξει. Πατάμε select, deselect για να επιλεχθεί το frame. Και πάμε στις άκρες, πάμε τη βούρτσα στις άκρες, όπως λέγεται εδώ. Και πατάμε ένα κλικ. Το ίδιο κάνουμε και πιο πάνω. Πατάμε πάλι κλικ. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Αυτό ήτανε. Όπως βλέπετε, μοιάζει σαν έχει σκιά. Αυτό το κάνουμε για να έχει σκιά. Τώρα μπορείτε εσείς να παίξετε βάζοντας σκιά και σε αυτά τα σημεία. Εδώ και εδώ. Αλλά νομίζω ότι στις γωνίες είναι πιο ωραίο, πιο ρεαλιστικό να φαίνεται. Από το Hobby Free Time, καλή συνέχεια.